Σήμερα θα έχουμε τον κύριο Βασίλη Λυκό, διδάκτορα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και περιφερειακός σύμβουλος Στερεά Ελλάδα, και θα ξεκινήσω ακριβώς με το νερό, γιατί αφορά και την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Από ό,τι φαίνεται, η μπροσταροκρίση στην ιδιωτικοποίηση θα είναι η Θεσσαλία, η Στερεά και η Κρήτη. Διότι προχθές είχαμε τα σχέδια διαχείρισης υδάτων της Θεσσαλίας, όπου εκεί οι υπουργοί είπαν ότι τα σχέδια νόμου είναι έτοιμα και θα περάσει η διαχείριση σε μία ανώνυμη εταιρεία, τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας ΑΕΕΨΙΛΟΝ. Σε αυτήν θα, την ανώνυμη, θα ενσωματωθούν οι 53 στο ΕΒ, ένας οργανισμός εγγύων βελτιώσεων, και θα μεταφερθούν μαζί με το προσωπικό τους σε ανώνυμη εταιρεία, δημόσιοι υπάλληλοι, ακόμη και από την αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Πες μου πώς γίνεται αυτό, δημόσιοι υπάλληλοι να πάνε σε ΑΕ, αλλά θα μου πείτε τι είναι ο ποντικός, τι είναι το ζουμί του. Μάλιστα, ο υπουργός περιβάλλοντος, ο κύριος Σκυλακάκης, όταν ρωτήθηκε αν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο, είπε βεβαίως, δείτε τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης. Και επειδή η αμέσως επόμενη περιφέρεια που έρχεται στη διαχείριση με ΑΕΕ Κρήτη, κύριε Λύκο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Τι έγινε, θα πούμε το νερό νεράκι? Εννοείται. Το έχουμε πει εδώ και πόσα χρόνια αυτό, από την εκπομπή σας ειδικά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή ιδιωτικοποιούνται τα πάντα. Λοιπόν, η κυβέρνηση αυτή έχει έρθει με συγκεκριμένη ατζέντα. Η ατζέντα αυτή είναι η ιδιωτικοποίηση όλων των φυσικών πόρων. Οτιδήποτε δημόσιο αυτή τη στιγμή βάλετε. Δείτε για το νομοσχέδιο για τους Αιγιαλούς, που πέρασε πρόσφατα, για το οποίο δεν μίλησε κανείς. Θυμάστε τι γινόταν με την Μύκονο, ξηρεμήσανε μαγαζιά κτλ. Τώρα ιδιωτικοποίησανε όλες τις παραλίες. Δεν υπάρχουν ούτε καν αυτά τα 30 μέτρα. Δηλαδή μπορεί να χτίζει ο άλλος εκεί που φτάει το κύμα. Όταν στην Ισπανία έχουμε 250 μέτρα από τον Αιγιαλό και 100 μέτρα έχουμε στην Γαλλία. Το ίδιο γίνεται παντού. Στην ενέργεια, στα τρένα. Σας βλέπω και αναφέρεστε στην Άγια Δατέμπη. Μα θα είχε γίνει αυτό αν δεν υπήρχε στη μέση η Hellenic Train? Ιδιωτικοποιούνται τα πάντα. Εδώ όμως με το νερό είναι κάτι πιο πονηρό. Προσέξτε τώρα τι κάνουν. Αφού έχουν αποψηλώσει όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, ΔΕΙΑΗ, το ΕΒ, ΓΟΕΒ, τους έχουν αποψηλώσει. Δεν υπάρχουν υπάλληλοι. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Άρα σου λέει, δεν μπορείς να μου παρέχεις ασφάλεια. Και αφού έχει καταπέσει τρεις φορές το ΣΤΕ και έγινε όλο αυτό, θυμάστε με την προηγούμενη ιδιωτικοποίηση, ναι, τα ΕΒ, ναι, υπερταμείο κτλ. Τώρα τι σου λέει? Εγώ δεν σου παίρνω το νερό, δημόσιο είναι το νερό, αλλά θα σου πάρω τη διαχείριση. Αυτό το έχουμε δει εμείς με διάφορα, αν θέλετε, και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, όπου έρχονται, τι να σας πω, διάφορα project αποπονωμένα, 1 εκατομμύριο ευρώ, 2 εκατομμύρια ευρώ, 500.000, όπου ας πούμε για παράδειγμα στην Κοπαίδα θέλουμε να βάλουμε ιδιώτες για να μας έχουν τον έλεγχο του νερού προκειμένου να τον παίρνουν οι αγρότες. Το αντιλαμβάνεστε τι γίνεται? Όταν στην Κοπαίδα προσπαθούν τη μισή να την κάνουν φωτοβολταϊκά. Αλλά πρέπει να έρθει ο ιδιώτης με απευθείας αναθέσεις, χωρίς να συμμετέχουν ελληνικά πανεπιστήμια, αριστεροσκοπείο Αθηνών, MEP, οτιδήποτε, προκειμένου να πάρουν τη διαχείριση του νερού. Κλείνουν λοιπόν συμφωνιούλες για τα επόμενα 20 χρόνια και συνεπώς ο αγρότης ειδικά, αλλά και για πόσιμο νερό, πέρα από άρδευση, θα πει το νερό νεράκι. Ξέρετε, μέσα από αυτά τα δίκτυα, τα αρδευτικά, πόσα εκατομμύρια στρέμματα αρδεύονται στην Ελλάδα? 6 εκατομμύρια στρέμματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν εγώ πώς ελέγχω την παραγωγή και πώς μετά εγώ μπορώ να σε πάω σε μια επανεφεύρεση της τροφικής αλυσίδας και να σου εισάγω μέσα τα λεγόμενα novelty foods. Μισό λεπτό. Αυτό το τρίκ, καλά το λέτε, της διαχείρισης, δεν σου παίρνω το νερό, αλλά σου παίρνω τη διαχείρισή του. Δηλαδή το νερό. Γιατί εσύ δεν μπορείς να το κάνεις. Με συγχωρείτε πάρα πολύ και το πάω σε μία ΑΕΕ. Ωραία, τι ωραία. Θα σας πω όμως μερικά. Πώς θα πάρεις εκεί, θα ενσωματώσεις δημοσίους υπαλλήλους από αποκεντρωμένες διοικήσεις? Θα αναγκάσουν αργά γρήγορα σε παρήτηση. Ερετές, περιφέρειες κτλ. Πώς θα τους πας σε μία ανώνυμη εταιρεία? Πώς το κάνεις? Ακριβώς, θα πάρεις σε μία ανώνυμη εταιρεία. Μα ούτως ή άλλως, να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί τι νομίζετε είναι Δήμοι? Πηγαίνετε σε κάποιους Δήμους στην Κρήτη. Τι έχει απομείνει στους Δήμους? Πόσους μηχανικούς έχουν? Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή βάζουν κοινότητες να διαπραγματεύονται χωρίς υπαλλήλους με
επενδυτές οι οποίοι θέλουν να βάλουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και τι γίνεται διαπραγμάτευση. Δηλαδή ο Δήμος σιγά σιγά θα γίνει μία ΑΕ, ο κάθε Δήμος, και απλά θα υπάρχει ένας Δήμαρχος και πέντε αντιδήμαρχοι που θα παίρνουν κάποιους μισθούς. Γιατί καταργήσανε όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις. Το είδατε πρόσφατα έγινε αυτό. Ναι, βεβαίως. Γιατί ουσιαστικά παίρνουν την ίδρυψη και την αποχέτευση. Καταλαβαίνετε τι γίνεται και σου λέει πάρε δύο αντιδημαρχίες. Θα πληρώνεσαι, μην μιλά. Αφού τα έχουμε καταστήσει πρώτα προβληματικά στα οικονομικά τους, για να υπάρχει ένα υπόβαθρο. Μάλιστα. Και ξέρετε ποιο είναι το άλλο θέμα. Όταν σιγά σιγά εσύ τι κάνεις, αποψηλώνεις το δημόσιο ιστό σου, αποψηλώνεις δηλαδή υπαλλήλους που έχουν χρόνια τεχνογνωσία, που καταλήγεις τελικά ότι χάνεις τεχνογνωσία και χωρίς και το λογισμικό διαχείρισης. Άρα είναι απαραίτητος ο ιδιώτης. Ξέρετε πόσα χρήματα θα παιχτούν από το Ταμείο Ανάκαμψης τα επόμενα χρόνια στο νερό. 6 δις. 6 δις. Άρα εδώ είναι το πρώτο βήμα αυτό, το τρίκ όπως το είπατε, μου άρεσε η έκφραση. Ακριβώς, μέσω της διαχείρισης. Εγώ δεν σου παίρνω το νερό. Το νερό δημόσιο είναι, μην ανησυχείτε. Δικό σας είναι το νερό. Κλείνω όμως, θα γίνει λατινοαμερικανοποίηση. Και όχι μόνο λατινοαμερικανοποίηση, έχει γίνει στην. Το είδαμε το παράδειγμα στη Μεγάλη Βρετανία, το είδαμε στην Πορτογαλία, το είδαμε στην Ισπανία που έχουν καταλήξει όλα αυτά. Δεν έχουν νερό να πιούνε. Δεν εγγυάται κανένας αυτό που λέγεται δημόσιο αγαθό που είναι το νερό. Το οποίο ποιο είναι το πρώτο, καταρχήν είναι καθολικότητα. Μετά είναι ασφάλεια, να ξέρω τι πίνω. Και υψηλή ποιότητα. Δεν μου λέτε, κύριε Λίκο, λέει εδώ ένας φίλος ακροατής. Για ρώτησε, σε παρακαλώ, λέει τον κύριο Λίκο. Εγώ που από τη στέγη της καλύβας μου γεμίζω τρεις. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Ακούστε, γεμίζω τρεις δεξαμενές πλαστικές ένα κυβικό. Θα πληρώνω διαχειριστή. Προσέξτε τι θα γίνει εδώ πέρα, πού πάει το έργο. Έχει γίνει και σε άλλα κράτη. Έχει γίνει και σε άλλα κράτη και δεν συνωμοσιολογώ. Εδώ μιλάμε τώρα λοιπόν ότι θα δεσμεύσουν αντλιοστάσια, διόρυγες, δικτυαγωγών, ταμιευτήρες και δεξαμενές. Στέρνες. Εσύ για να μπορείς να αποθηκεύεις βρόχινο νερό θα πληρώνεις δικαιώματα. Δεν θα είναι τόσο απλό, γιατί υποτίθεται θα επεμβαίνεις στον κύκλο του νερού. Θα πρέπει λοιπόν εσύ να πληρώνεις δικαιώματα. Άρα εγώ. Θα σου ελέγχω την παραγωγή σου αν είσαι αγρότης. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν πως παίζεται το όλο έργο. Δεν είναι τόσο απλό. Γι' αυτό και βλέπετε ότι τελευταία είχα πάει και μίλαγα για παράδειγμα στα Άγραφα. Mm-hmm. Εκεί εξαγοράζουν μικρές επιχειρήσεις. Εσύ δεν θα μπορείς να έχεις ένα μικρό υδροελεκτρικό. Όχι, θα πρέπει να το πάρει επιχείρηση. Και αν το πάρεις εσύ και έχεις ένα μικρό υδροελεκτρικό, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, εφόσον δεν θα είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο χαμηλής τάσης, δεν θα μπορείς να παράγεις με ρεύμα. Ποια είναι τα μεγαλύτερα, όλες οι ΔΕΙΑ, να σου πω και έτσι, όλες οι ΔΕΙΑ, ξέρετε που έχουν τα περισσότερα χρέη, κλείνουν, υποτίθεται γιατί είναι καταχρεωμένες. Πού είναι, στη ΔΕΗ, πότε χρεώθηκαν, με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Θυμάστε τι κάνανε με τη Λάρκο. Η Λάκορ χώσταγε στη ΔΕΗ 500 εκατομμύρια τα οποία τα σβήσανε τώρα. Εντάξει. Γιατί η ΔΕΗ τη χρέωνε πολύ παραπάνω. Πού? Την εταιρεία που ήταν μεγαλομέτοχος. Αυτό γίνεται, κύριε Σαχίνη. Σε πτωχεύουνε πρώτα, αποψηλώνουνε το προσωπικό σου και μετά σου λένε δεν μπορείς να δουλέψεις. Ποιος μπορεί να δουλέψει έτσι? Και μετά. Και ποιούν αυτό το δημόσιο αγαθό που λέγεται νερό. Κύριε Λίκο, και μετά να υποθέσω ότι έρχεται αυτόματα ο έλεγχος, δηλαδή η συρρήκνωση της εγχώριας κτηνοτροφικής και αγροτικής παραγωγής. Είναι λογικό αυτό. Μάλιστα. Είναι λογικό, κύριε Σαχίνη. Οπότε είναι εδώ στα πλαίσια της νέας τεχνοφεουδαρχίας. Μισό λεπτό. Θέλουν να μας πάνε. Οπότε. Γιατί πρέπει κάποιες πέντε big farms και big oil να ελέγξουν τα πάντα. Ναι, αυτό τι σημαίνει δηλαδή, ότι η περιλάλλητη μεσογειακή διατροφή αποχαιρέτατη και πάμε σε έντομα συνθετικό κρέας από την Αλεξάνδρεια που χάνει. Και σκουλίκια, αυτό θα πάμε. Αλεξάνδρεια που χάνει. Ακριβώς. Μάλιστα. Αλευροσκόλικες, γάλα κατσαρίδας και ούτω καθεξής. Μισό. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεράστια project τα οποία τρέχουν. Μην ξεχνάτε πώς έχει στηθεί αυτό το έργο. Αυτή τη στιγμή, αν δεν συνεχίσουμε να παράγουν κάποιες μεγάλες εταιρείες, ουσιαστικά θα έχουμε ένα γιγαντιαίο bank run. Άρα πρέπει συνεχώς να φορτούμε την αγορά με καινούργια project. Θέλω. Απαράλληλα, δείτε ναι. Με την AI τι γίνεται. Εκεί δηλαδή που είχαμε αναπαραγωγή γνώσης ανά 30 χρόνια, τώρα γίνεται εξάμηνο, τρίμηνο. Αυτά όλα πρέπει να πουληθούν.
Και πρέπει να πουληθούν για να συνεχίσουν να είναι οι επενδυτές μέσα και να επενδύουν και να έχουν τα κέρδη τους. Θέλω να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα και να προχωρήσετε τη σκέψη εσείς. Διαβάζω. Ο οικοδίαιτος γρίλος, το γνωστό τριζόνι, η μεταναστευτική ακρίδα, ο αλευροσκολικάς έχουν ήδη αδειοδοτηθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Τροφίμων. Την ίδια ώρα η πολυεθνική UNSECT που ιδρύθηκε στο Παρίσι το 2011 σχεδιάζει παραγωγή 200.000 τόνων αλευροσκόλικα ετησίως. Κεντρικό σύνθημα αυτό που είπατε. Την επανεφεύρεση της τροφικής αλυσίδας. Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή πρωτεΐνων και λιπασμάτων από έντομα. Και διαβάζω παρακάτω, αφού λέει ότι ο Καναδάς διαθέτει τη μεγαλύτερη φάρμα γρήλων για ανθρώπινη κατανάλωση, η Ελβετία και το Βέλγιο επιδοτούν την εκτροφή εντόμων, τα σκουλικά αλεύρα προορίζονται για χρήση σε μια απέραντη γκάμα προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, όπως ψωμί, είδη ζαχαροπλαστικής, λαχανικά, γάλα κατσαρίδας που είπατε, έλεος. Ακριβώς. Από την Nature's Fund, εκτός από κρέας παράγει, λέει, γαλακτοκομικά χωρίς γάλα, με βάση μικροβιακές πρωτεΐνες. Μέσα σε όλα αυτά θα δούμε και τη Μίγα Χερμέτια Ήλουενς, γάλα που παράγεται από τις κατσαρίδες στο κατσαριδόγαλο, αρμέγεται από το έντερο εμβρίων της κατσαρίδας Diploptera punctata, έλεος κύριε. Και δεν είναι μόνο αυτά. Δεν είναι μόνο αυτά, λέω. Εδώ βλέπω 3D εκτυπωτές παραγωγή κρέατος. Και έρχομαι και στην Ελλάδα. Ερευνητικά προγράμματα, Αριστοτέλειο, κεφτεδάκια, κουλουράκια, ψωμί και μαγιονέζα από αλευροσκόλικες που παρασκευάζει το τμήμα χημίας. Θεσσαλία εκτρέφει 5 από τα 8 εγκεκριμένα έντομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι γίνεται εδώ? Κοιτάξτε κύριε Σακίνη, όταν ο Πόη ο ίδιος σου λέει ότι για το 60% αυτή τη στιγμή των ζωονόσων, δηλαδή των ασθενειών που μεταφέρονται ας πούμε στον άνθρωπο, και αυτό το βάζει έξυπνα και επίτηδες κατόπιν του COVID, είναι από τα ζώα, άρα σου λέει γιατί να μην μειώσουμε την κτηνοτροφική παραγωγή. Δεν θα χρειαζόμαστε λιπάσματα, δεν θα χρειαζόμαστε ενέργεια δήθεν, θα έχουμε μικρότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, άρα θα είμαστε μια χαρά. Δηλαδή η Ελλάδα του 002 αποτύπωμα ανθρακικό στο πλανήτη που μπορεί με τη διατροφική της, μισό λεπτό, με τη διατροφική της αλυσίδα, τη μεσογειακή, να θρέψει 8 Ελλάδες, θα πάει σε project εντομοφαγία, σοβαρά μιλάμε. Βεβαίως, γιατί το άλλο είναι πολύ πιο προσοδοφόρο project. Είναι τόσο απλό, κύριε Σακίνη. Είδατε ο Πόη βγαίνει. Είδατε τον Πόη να μιλήσει για μεταβολικά νοσήματα. Ξέρουμε από αυτή την κατανάλωση τι θα παραχθεί. Μεταβολικά νοσήματα, αυτοάνοσα, αλλεργίες, ακόμα και καρκινογενέσεις. Ποιος τα λέει αυτά? Μου θυμίζει δηλαδή ένα ντεσαβού με τα εμβούλια που πρώτα τα κάναμε και ύστερα σκεφτόμασταν και σαν οι παρενέργειες. Αντιλαμβάνεσαι? Και αυτή είναι δυστυχώς η δυσοπική κοινωνία μας. Είναι η νεοφεουδαρχία, δηλαδή ότι κάποιος προκειμένου να μην καταρρεύσουν οι τράπεζες αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μην καταρρεύσουν οι τράπεζες, είδατε στην Ελλάδα 33% κέρδη είχαν πλέον, τουλάχιστον. Εντάξει, την ίδια ώρα που αυτοκτονούν στην Κρήτη, γιατί δεν έχουν φάρμακα. Αυτό, εκεί έχουμε καταλήξει. Γιατί ακριβώς θέλουμε να πίνουν νερό μόνο αυτοί που πληρώνουν. Θέλουμε να τρώνε κρέας μόνο αυτοί που πληρώνουν. Κανονικό κρέας μιλάω. Θέλουμε να έχουν υγεία μόνο αυτοί που πληρώνουν. Εκεί καταλήγουμε. Γιατί, και περιμένετε, είμαστε κοντά. Ήδη στη Γαλλία έχει αρχίσει και εφαρμόζεται. Όταν θα σου πούνε ότι ξέρετε κάτι, κύριε Σακίνη, έχετε κάνει 2 ταξίδια στην Ευρώπη. Α, πολύ διοξίδιο του άνθρακα εκπέψατε για την αναψυχή σας αυτής. Ναι. Συνεπώς, δεν θα μπορείτε να αγοράσετε κρέας και με βάση τα social credit, δηλαδή την κοινωνική πιστολιπική ικανότητα που θα έχετε, θα σας αναγκάζουν να αγοράσετε μόνο έντομα για να τρώτε. Στη Γαλλία υπάρχει και το χειρότερο, το λέγαμε προχθές. Φαντάζομαι εσείς το έχετε ακούσει, ότι πλέον και οι ιδιωτικές συζητήσεις δεν ανάγονται σε κανένα μια σφαίρα παραβίαστο, ό,τι είναι δημόσια και ιδιωτικά. Εάν αυτά τα πείτε σε μια παρέα, ότι εδώ έρχεται δυστοπικός έλεγχος από μεγάλες πολυεθνικές, μπορεί ο άλλος να σας καταγγείλει. Βεβαίως. Δεν είναι τι γίνεται. Άμα χρωστάς, λέει, θα σε καταγγείλει ο άλλος. Και το περνάμε τώρα από την ΑΔΑΕ. Εδώ δηλαδή μιλάμε για πλήρη δυστοπία. Πρέπει αναγκαστικά να σε βάλουν και να αλλάξεις τρόπο όχι μόνο ζωή, όχι μόνο παραγωγής, αλλά και κατανάλωσης. Γιατί η κατανάλωση αυτή θα πρέπει να εξυπηρετεί κάτι.
είναι, σας το έχω ξαναπεί κάποτε, σας το έχω ξαναπεί. Δηλαδή μιλάμε για ότι για ένα παγκόσμιο κράτος το οποίο μεριμνά για την ευτυχία των πολιτών. Τους δίνει μάλιστα και σώμα, υπνοτικό, ναρκωτικό και είναι όλοι ευτυχείς. Αλλά δεν είναι ελεύθεροι, βλέπουν τηλεόραση, καταναλώνουν όλοι τις ίδιες μαζικές τροφές και κάθε μέρα πηγαίνουν και κάνουν τη δουλειά τους. Είναι από τον μαγικό, τον θαυμαστό καινούργιο κόσμο, του Άρθρου Χάξλεϊ, ο οποίος το γράφει το 1932. Και ο αδερφός του ήταν αυτός ο γενετιστής, ο οποίος τότε εμπλεκότανε σε ευγονικές και τα λοιπά, γιατί οι ευγονικές δεν ξεκίνησαν από το Χίτλερ, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Σωστά. Ξεκίνησαν από τη Μεγάλη Βρετανία, μετά την Αμερική και μετά το υιοθέτησε ο Χίτλερ. Σωστά. Αλλά λοιπόν εδώ που πάμε. Ναι, αλλά όταν εγώ βλέπω σήμερα 9 πανεπιστημιακές σχολές της Ελλάδας να χρηματοδοτούνται για έρευνα, και παραγωγή σκουλικοπρωτεϊνών και συνθετικού κρέατος σε μια χώρα που επέρεται για τη μεσογειακή διατροφή, τι να καταλάβω. Με συγχωρείτε δηλαδή. Να καταλάβετε ότι ακόμα ότι ελέγχουν ακόμα και την παραγωγή γνώσης. Να το συνδέσετε με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και να το συνδέσετε πολύ περισσότερο αυτό που δεν έχει υποθεί στο δημόσιο διάλογο, ότι εδώ δεν μιλάμε για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Εδώ μιλάμε για ιδιωτικοποίηση των δημοσίων πανεπιστημίων. Δηλαδή, εσύ έχεις πληρώσει τις δομές, έχεις πληρώσει τα εργαστήρια και αυτά με ΣΔΙΠ τα χωρίς ένα ιδιώτη, ο οποίος σου επιβάλλει προς τα πού θα κάνεις την έρευνα. Και τι papers θα βγάζεις. Γιατί αυτά έχει ανάγκη αγορά. Είναι τόσο απλό. Και δεν υπάρχουν ανθρωπιστικές επιστήμες κατά τα άλλα. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε βιοειθική. Ποιος θα επενδύσει στη βιοειθική? Ποιος θα νοιαστεί αν εσείς μετά από κάποια χρόνια θα έχετε κάποια μεταβολικά νοσήματα? Κανένα. Σου λέει, άμα έχεις λεφτά να πληρώσει. Και όταν δεν υπάρχει το δίκτυο ασφαλείας, το δίκτυο ασφαλείας της δημόσιας υγείας. Αυτό είναι, κυρία Σακίνη. Εκεί μας πάνε. Γιατί πολύ απλά πληρώνεται ακόμα και η έρευνα. Γιατί η έρευνα ακολουθεί ουσιαστικά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Τροφίμων, τον EFSA. Οπότε με βάση αυτό πέφτουν οι χρηματοδοτήσεις. Έχετε δει εσείς καμία άλλη έρευνα, ότι, να σας πω ένα παράδειγμα, στην ενέργεια, έχετε δει κανένα μεταπτυχιακό να τρέχει εκτός και αν έχει να κάνει για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικά ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά? Ποιος μιλάει για κυματική ενέργεια? Ποια μεταπτυχιακά και διδακτορικά χρηματοδοτούνται? Κανένα. Κανένα. Κύριε Λύκο, επειδή έχω βροχή ερωτημάτων και θα θέλω να σταβαλώ, θέλω να κλείσουμε αυτή τη γρήγορη αναφορά, αλλά είναι εντυπωσιακό. Πριν ένα χρόνο το είχατε πει και κάποιοι είπανε εντάξει, τα λέει καλά ο κύριος Λύκος, ορισμένες φορές για να μας βάλει να τον ακούσουμε χρησιμοποιεί ακραία παραδείγματα. Και τώρα εξηγούμε. Διαβάζω. 14 Φεβρουαρίου του 24, φέτος. New Scientist. Μήπως ήρθε η ώρα για μια πιο λεπτή άποψη για το απόλυτο ταμπού, τον κανιβαλισμό? Νέα αρχαιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι οι αρχαίοι άνθρωποι έτρωγαν ο ένας τον άλλον εκπληκτικά συχνά μερικές φορές για λόγους συμπόνιας. Τα ευρήματα μας δίνουν την ευκαιρία να επανεκτιμήσουμε τις απόψεις μας για την πρακτική. Όταν πριν ένα χρόνο λέγατε λίγο-λίγο θα μπει στην αρχή ως πολιτιστικό και στη συνέχεια σιγά-σιγά θα αρχίσει να αιτιολογείται. Πολλοί είπαν εντάξει μωρέ, το χρησιμοποιεί κάθε υπερβολή για να τον ακούσουμε. Τώρα εδώ κύριε το Σακίνη, κύριε Σακίνη, ξέρω ότι έχετε δύο κόρες, δεν έχετε? Τέσσερις, να τα ζήσουν όλοι. Συνεχίστε. Σε λίγο καιρό, όχι, θα σας προκαλέσω τώρα. Γιατί πρέπει να σας προκαλέσω προς όφελος των ακροατών. Κάποια στιγμή, εσείς μπορεί να θέλετε, δεν θέλω να θίξω τίποτα, εντάξει, να πάτε με την κόρη σας ή η κόρη σας με εσάς. Αυτό θα θεωρηθεί σεξουαλική προτίμηση και μπορεί να δημιουργήσετε και ένα καινούριο φίλο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί μιλάμε. Έχουμε χάσει τα πάντα σε ό,τι αφορά προσδιορισμούς, ό,τι αφορά αξίες, ό,τι αφορά έννοιες, και σας τα λέω εγώ αυτά που είμαι ένας κεντροαριστερός άνθρωπος. Και πολλές φορές το έχω δει στα σχόλιά σας, με έχουν κατηγορήσει. Γι' αυτό το λόγο με έχουν κατηγορήσει. Τέλος πάντων διαφωνούν. Δεν είναι η αριστερά αυτό όμως, κύριε Σακίνη. Η αριστερά είναι να παλεύει καθημερινά για τα δημόσια αγαθά. Είναι να παλεύει για τα εργασιακά δικαιώματα. Είναι να παλεύει για τα δικαιώματα του ατόμου. Να είναι ελεύθερος πάνω απ' όλα. Τι να το κάνω εγώ αν έχω τα πάντα, αν έχω χάσει και έχω απολέσει την ελευθερία μου και ζω μέσα από διάφορες αλυσίδες υποχρεωτικότητας, καθημερινής υποχρεωτικότητας. Το αντιλαμβάνεστε? Αυτό θέλουν να μας αλλάξουν. Και κυρίως να χάσουμε συνέστημα. Αυτό που είπατε προηγουμένως, ξέρετε τι είναι? Το έχει πολύ καλύτερα
ένας πολύ καλός μου φίλος, ο κύριος Κούβελας, με το παράθυρο του Όβερτον. Θα σε μάθουν σιγά σιγά να τρως το διπλανό σου. Μα ούτως ή άλλως αυτό που βιώνουμε σήμερα δεν είναι κανιβαλοκαπιταλισμός. Πείτε μου, δεν είναι κανιβαλοκαπιταλισμός. Θα σου πάρω εγώ την εταιρεία να ελέγξω το νερό που πίνεις εσύ και θα σε κάνω να με πληρώνεις. Γιατί θα έχω το μονοπόλιο. Το φυσικό μονοπόλιο, προσέξτε, γιατί μονοπόλιο είναι όταν αναφερόμαστε στην αγορά. Δεν έχουμε χάσει, δεν ξέρουμε τι είναι δημόσιο αγαθό. Δεν ξέρουμε τίποτα. Και απλά οδηγούμαστε μέσα από TikToks και βιντεάκια. Και αυτό είναι ο κοινωνικός χώρος στον οποίο βιώνουμε και εκφράζουμε απόψεις. Εδώ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν είναι ούτε τα έντομα, ούτε οτιδήποτε. Απλά είναι ότι σε βάζουν σε μία διαδικασία ώστε εσύ θα υποταχθείς τα πάντα. Και κυρίως δεν θα σκέφτεσαι για να είσαι καλός πολίτης και να παίρνεις social credit. Αυτή είναι η όλη διαφορά, κύριε Σακίνη. Εκεί μας οδηγούν και το βλέπετε αυτό και πώς εξελίσσονται και τα πολιτικά τεκτενόμενα. Σας λέω και πάλι, θα φτάσουν οι Δήμοι να έχουν ένα δήμαρχο, 5 αντιδημάρχους και τα πάντα θα τα έχουν εκχωρήσει σε ανώνυμες εταιρείες. Και δεν θα υπάρχει τίποτα. Θέλω πολύ γρήγορα να δώσετε απαντήσεις στο μέτρο του εφικτού. Λέει ο Σάκης εδώ, μάλλον θα το ξέρει ο κύριος Λύκος, στο Μεξικό που πέρασε η διαχείριση του νερού σε Αμερικανό ιδιώτη, προκάλεσαν και ξηρασία στον Νότο, παράτησε ο κόσμος χωράφια σπίτια, έφυγε πρόσφυγα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αγόρασαν το σπίτι για 700 και 200 δολάρια, ίδιες εταιρείες νερού και μετά άνοιξαν το νερό μια χαρά. Δεν έχει ξηρασία τώρα. Λοιπόν, εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Το Mexico City, το Μεξικό, το ξέρετε ότι είναι πάνω, έχει χτιστεί πάνω από μια. Υπάρχει εκεί η αρχαία λίμνη, η Τεξκόκο. Υπάρχει μια αρχαία λίμνη, γιατί εκεί ουσιαστικά είναι λεκάνη απορροής από τα γύρω βουνά. Εκεί χτίστηκε και η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Αζτέκων. Από πάνω έχει χτιστεί το Μεξικό και από κάτω υπάρχουν υπόγειες υδροφορίες. Αυτή τη στιγμή το 2% του πληθυσμού καταναλώνει το 90% του διαθέσιμου πόσιμου νερού. Ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί έπρεπε ο άλλος να πάει σε μια βρυσούλα κεντρική, ξέρετε, από τις Παραγκούπολες και τα λοιπά και τις... και τα γκαζόσπιτα και τα λοιπά που έχουν χτίσει εκεί πέρα, προκειμένου να πάει σε μια κεντρική βρύση να πάρει νερό. Εκεί καταλήξανε. 137 εκατομμύρια, 370 εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Και ειδικά στην Αφρική. Γιατί? Έχει ξηρασία η Αφρική ή φταίει η κλιματική κρίση? Όχι, κύριε Σαχίνη, φταίει ότι έχουν ιδιωτικοποιήσει το νερό. Και γιατί το έχουν ιδιωτικοποιήσει? Για να κάνουν εξορίξεις και λιθίου, που σας το έχω πει, όταν για το λίθιο, για ένα κιλό λιθίου, για την εξύχναση χρειάζονται 13 εκατομμύρια λίτρα νερού. Για να έχουμε πράσινα αυτοκίνητα εμείς στην Ευρώπη. Μάλιστα. Μάλιστα. Ο Νίκος λέει. Ηλεκτρικά. Ο Νίκος λέει εδώ, για την περιοχή σας λέει. Υδροελεκτρικά σε Γοργοπόταμο και Παύλιανη. Και καταστροφή της φύσης. Το ξέρω. Κύριε το ξέρω. Λίκο. Ήμουνα εκεί. Έδωσα μάχη και τελικά απορρίφθηκε. Και προχωράνε κανονικά. Όπου υπάρχει νερό και το κακό είναι ότι τα παίρνουν από τα ανάντη, τα παίρνουν από πάνω. Ό,τι μικρή εταιριούλα υπάρχει, αρχίζουν και τις συγχωνεύουν. Ξέρετε που θέλουν να πάνε. Θέλουν να πάνε ώστε να υπάρχει μία δημόσια αποψηλωμένη εταιρεία σε κάθε περιφέρεια και εν συνεχεία να την πουλήσουν πολύ εύκολα. Εκεί θέλουν να πάνε. Ο Χρήστος, ρωτήστε τον κύριο Λύκο αν θυμάται τι έγινε στην Κοτσαμπάμπα της Κολομβίας. Εγώ δεν αυτό το ξέρω. Δεν το θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια. Μάλιστα. Άλλος φίλος λέει. Δεν ξέρω την περίπτωση. Άλλος φίλος λέει εδώ ο Νίκος. Μήπως αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι να πάμε άμεσα στα έντομα ως πηγή πρωτεΐνης. Αυτό είναι ένα side project που θα τους φέρει κέρδη. Την ίδια στιγμή έγινε συμφωνία μεταξύ ενός consortium ευρωπαϊκών χωρών με την Ινδία ύψους 100 δις, που αφορά εξαγωγές αγροτικών προϊόντων από την Ινδία και εξαγωγή βιομηχανικών προϊόντων από αυτές τις χώρες προς την Ινδία. Με άλλα λόγια, μήπως είναι περισσότερο συμφέρον να εισαγάγουν τρόφιμα από την Ινδία παρά να επιχορηγούν τη γεωργία και τους αγρότες? Αυτό θα μπορούσε να γίνει μέχρι πρότινος, αλλά τώρα όπως βλέπετε, στα πλαίσια του ψυχρού πολέμου που έχει διαχωριστεί ο κόσμος και δεδομένου ότι η Ινδία θέλει δεν θέλει θα πάει στους BRICS, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι και ένα πρόβλημα. Εδώ τώρα στη Δύση τι γίνεται? Προσπάθησαν να λύσουν το πρόβλημα της ενεργειακής εξάρτησης δημιουργώντας μια νέα τεχνολογία και μια νέα τεχνολογία τροφίμων. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι για να κατασκευάσεις 3D κρέας χρειάζεσαι τεράστιους ενεργειακούς βιοαντιδραστήρες. Πού θα τη βρουν την ενέργεια, κύριε Σαχίνη, όταν ήδη η Κίνα τους κάνει εμπάρκο
στις στρατηγικές πρώτες ύλες και στις σπάνιες γης. Εδώ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και όταν ήδη βγάζουν διεκτίβες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λένε στο Μυτιλινέο, βγάλε όσο μπορείς περισσότερο βοξίτη. Γιατί είναι η Ερυθρά Ύλη και από εκεί πρέπει να μπορούν να πάρουν στρατηγικές πρώτες ύλες. Ψίχουλα βέβαια, αλλά πιέζουν. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Το ίδιο πράγμα γίνεται και, και με τη Λάρκο. Και την ίδια ώρα που εμείς θα μπορούσαμε να έχουμε πρωτεύοντα ρόλο στην παραγωγή στρατηγικών πρώτων υλών στην Ευρώπη και ουσιαστικά να ελέγχουμε την αγορά μέσα από τις πρώτες ύλες μας, εμείς την πουλάμε ως scrap. Beer παρά. Εδώ λοιπόν είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική. Απλά έρχεται ο καθένας σε ένα ακριβό οικόπεδο που λέγεται Ελλάδα και το οποίο κοστολογείται περίπου, σύμφωνα με οικονομολόγους, μιλάω για ορυκτό πλούτο, νερά, θάλασσα, τα πάντα, σύμφωνα γύρω στα 13, έρχονται να το πάρουν μπιρ παρά. Έρχονται να πάνε την Ελλάδα σε μια άναρχη και δίλη λατινοαμερικανοποίηση. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδας, κύριε Σαχίνη. Δεν αντιδρά κανείς, δυστυχώς. Δεν καταλαβαίνει κανείς. Όλοι καθόμαστε σε έναν νιρβάνα και απλά σπρώχνουμε την κάθε μέρα για να ξημερώσει η επόμενη. Κύριε Λύκο, θέλω να κλείσω με την επισήμαση του φίλου του Αργύρη. Άρα, κύριε Λύκο, λέει από αυτά που λέτε, μήπως πρέπει να αλλάξουμε τον τίτλο «Ποια δυστοπία πια». Αυτή είναι μια νέα κανονικότητα που επιβάλλεται. Μα εδώ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Απέναντι στην κανονικότητα, προσπαθούν να σου επιβάλλουν μια κανονικότητα, αυτό που λέμε το political correct, απέναντι, ξέρετε πού, στον ορθολογισμό. Γι' αυτό δεν τους ενδιαφέρει η επιστήμη. Γι' αυτό δεν τους ενδιαφέρουν τα δημόσια πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει ορθολογισμός. Είναι αυτό που σου λέω. Και ή το υιοθετείς ή σε εξοβελίζω. Αυτό είναι το νέο. Κάπως έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Γι' αυτό βγαίνουν και οι διάφοροι τίτλοι που ακούτε ψεκασμένος, ο έτσι, ο αλλιώς ή οτιδήποτε. Γιατί δεν υπάρχει δημόσιος διάλογος. Απλά σου βάζω εγώ μία ρετσέτα, σε κατηγοριοποιώ και είσαι σε αυτή την κατηγορία, σε εξοβελίζω και πλέον δεν μιλάω μαζί σου. Άρα δεν συμμετέχεις στο δημόσιο διάλογο. Και οι άλλοι που συμμετέχουν μόνο σε δικά τους group, σε δικά τους groups, όπου ακούνε μόνο τις φωνές τους, μόνο τη ηχό της φωνής τους. Συνεπώς δεν υπάρχει διάλογος, γιατί δεν χρειάζεται η αμφισβήτηση. Ποια είναι η βάση, η ουσία της επιστήμης, κύριε Σαχίνη? Η αμφισβήτηση. Και αν θέλετε και η βάση από την οποία ουσιαστικά εσύ, ο καθένας μας, αρχίζει να αποκτά πολιτικά χαρακτηριστικά. Η αμφισβήτηση. Δεν χρειάζεται εδώ αμφισβήτηση. Και επιπλέον δεν χρειάζεται και συνέστηση. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Καταλαβαίνετε. Βασίλης Λύκος, θέλω να τον ευχαριστήσω για τη σημερινή συζήτηση. Ο ίδιος προσπαθεί πάντα φαινομενικά σύνδετα να τα συνδέει. Δεν είναι ασύνδετα, κύριε Σαχίνη. Τα βλέπετε ότι συνδέονται όλα. Αν εγώ σου καταργήσω, αν εγώ σου πάρω το νερό, α, σου πω πολύ απλά, έτσι είναι κατακλείδη. Αν εγώ σου ελέγξω το νερό, είπαμε 6 εκατομμύρια καλλιέργειες. Ανά δεκαετία εμείς χάνουμε 200 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια εκτάρια. Σιτάρι. Σε λίγο δεν θα έχουμε σιτάρι για να καταλάβετε, θα εισάγουμε. Λοιπόν, αν εγώ λοιπόν σου ελέγξω το νερό, ελέγχω άρδευση, δηλαδή ελέγχω ουσιαστικά τι ελέγχω, αγροτική παραγωγή. Αν εγώ σου ελέγξω την αγροτική παραγωγή, ελέγχω και κτηνοτροφία. Αν λοιπόν σου ελέγξω και την κτηνοτροφία, σημαίνει εγώ την καταργώ και αύριο σου φέρνω τα έντομα. Και εσύ δεν έχεις καμία άλλη επιλογή παρά να τρως έντομα. Θα τρως Beyond Meat του κυρίου είναι εταιρεία του κυρίου Gates. Γιατί έχει αγοράσει 1,3 εκατομμύρια εκτάρια ο Bill Gates και 100.000 στρέμματα στην Τουρκία? Για ποιο λόγο? Ακριβώς για αυτή την παραγωγή. Και κάτι άλλο κατακλείδει. Θα σε αναγκάσουν, αφού ουσιαστικά δεσμεύσουν το νερό, εσύ να πίνεις βιομηχανοποιημένο νερό, αφαλατωμένο ή νερό, τουλάχιστον για άρδευση, το οποίο θα προέρχεται από επεξεργασία απορριμμάτων. Σας άρεσε? Αυτό είναι. Βασίλης Λύκος, τον ευχαριστώ θερμά. Ήδωρ 2-0. Μετά το Ελλάδα 2-0. Μάλιστα. Ήδωρ 2-0. Το κρατώ αυτό. Καλημέρα, κύριε Λύκο. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Για...